Το Prime Time Gaming φέρνει κοντά μας με ταχύτητες φωτός το δίκτυο οπτικών ινών της Epic, Epic Fiber. Συνδεόμαστε με τον Ζακ και το Prime Time Gaming με απίστευτα γρήγορες ταχύτητες Epic Fiber 1 Gbps, τις οποίες μπορείς να απολαμβάνεις και εσύ δωρεάν για 12 ολοκληρούς μήνες. Θα μπεις στο epic.com.cy και θα μάθεις την κάλυψη του Epic Fiber στην περιοχή σου. Ζακ, σε καλησπερίζω στον Πολίτη 107.6 και 97.6. Καλησπέρα Δημήτρη μου, χαίρετε φίλοι και φίλες του Πολίτη 107.6. Τι μου κάνεις, πώς είσαι? Είναι πολύ καλά, το ίδιο ελπίζω και για σένα. Σήμερα εκτάκτος το Prime Time Gaming σε διαφορετική μέρα, γιατί θα απουσιάζω εγώ αυτή τη φορά, αύριο μεθαύριο και τη μεθαύριο. Ο Ζακ, τον Cyprus Gamer, της ιστοσελίδας cyprusgamer.com, μαζεύει κάθε εβδομάδα, θα το πούμε πλέον, γιατί Πέμπτη είναι και λίγο τώρα πλέον, δεν είναι η πιο σταθερή μας μέρα. Κάθε εβδομάδα ο Ζακ μαζεύει τα κυριότερα νέα από τον κόσμο των video games και έρχεται στο Prime Time, στο Prime Time Gaming με την Epic, να μας τα παρουσιάσει με το δικό του μοναδικό τρόπο. Σε ακούμε, είμαστε όλοι αυτιά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τα δωρεάν παιχνίδια της εβδομάδας. Δεν μας πιέζει ο χρόνος, καθώς είναι διαθέσιμο μέχρι την Πέμπτη η ώρα 6 το απόγευμα. Μπορείτε να το αποκτήσετε μέχρι τότε και να το έχετε για πάντα από εκεί και πέρα. Το Deliverance Mars, το παιχνίδι, είναι αυτό που διαθέτει η Epic Games δωρεάν για την εβδομάδα που διανύουμε, και έχει να κάνει με μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία, όπου καλούμαστε να πάμε στον Άρη μετά από την περιπέτειά μας στο φεγγάρι με το ομότιτλο παιχνίδι Deliverance the Moon, να μάθουμε τι έχει γίνει στην απικία εκεί. Είναι ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι, πολύ ωραίο παιχνίδι, σκοτεινό, και έχει να κάνει πολύ με έτσι, υπαρξιακά θέματα, αγγίζει ωραίες συζητήσεις γιατί ο άνθρωπος προσπαθεί να φύγει από τη γη, γιατί προσπαθούμε να κατακτήσουμε άλλους πλανήτες κλπ. Έχει στοιχεία αγωνίας μέσα, δεν είναι παιχνίδι δρόμου, δεν θα συναντήσετε εξωγήινα τέρατα όπως καλή ώρα στον Dead Space, το Alien ή το Prey, αλλά είναι ένα υπέροχο παιχνίδι για να παίξετε και να ανακαλύψετε περισσότερα για την ανθρωπότητα, καθώς βρίσκεστε σε έναν άλλον πλανήτη. Όλα αυτά στις 6 θα αλλάξει το παιχνίδι. Στις 6 της Πέμπτης θα αλλάξει το παιχνίδι. Της Πέμπτης, ναι. Και θα. Ξεχάσαμε τις μέρες. Και θα αντικατασταθεί από δύο τίτλους, οι οποίοι μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους και έχουν παρομοίου ύφους χαρακτήρα και τρόπων που παίζονται. Το πρώτο ονομάζεται Jitsu Squad και είναι ένα παιχνίδι στο οποίο μπορεί να παίξετε με μέχρι 4 άτομα την ίδια ώρα, είτε διαδικτυακά είτε στον υπολογιστή σας μαζί, και πρέπει να εξολοθρώσετε το κακό που και να σώσετε τον πλανήτη ολόκληρο. Το παιχνίδι έτσι έχει έναν ύφος πιο παλιού arcade παιχνιδιού, κάτι φάση Metal Slug, κάτι φάση τα Teenage Mutant Ninja Turtles, παίζεται έτσι, θυμίζει σε ένταση και χρώματα το Marvel vs. Capcom, και αυτόν το δηλώνουν και ήδη η παραγωγή μέσα στην περιγραφή του παιχνιδιού, ενώ θα δείτε πολύ ιδιαίτερους χαρακτήρες, όπως π.χ. έναν αγριογούρουνο ανθρωπόμορφο που στέκει, φορεί περικεφαλαία κλπ. Κρατάτε σπαθιά, κρατάτε όπλα και μπορείτε να αυξήσετε τις δυνάμεις σας και να αλλάξετε τα χαρακτηριστικά των χαρακτήρων τους οποίους επιλέξετε να παίξετε. Το δεύτερο παιχνίδι που θα δίνετε δωρεάν ονομάζεται Mighty Fight Federation και είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει πάλι να κάνει με μάχη, είναι πάλι εναντίον μέχρι 4 παίχτες, είτε σε ομάδα εναντίον άλλων ομάδων ή διάφορων αποστολών που σε καλεί το παιχνίδι να κάνεις, είτε μπορείτε να παίξετε ένας εναντίον ενός, όπως εσείς προτιμάτε. Υπάρχουν διάφορα modes και η ιστορία εδώ είναι ότι έναν ονόματι Hyperion έχει μαζέψει τους διάφορους πολεμιστές ανά όλον το σύμπαν, από διάφορα σύμπαντα μάλιστα, και τους έχει φέρει σε μια αρένα για να πολεμήσουν. Για όσους δεν γνωρίζουν, αυτή είναι ουσιαστικά και η ιστορία του Secret Wars που είχε γίνει στα comics και ενδέχεται να δούμε σύντομα στη μεγάλη οθόνη, αν καταφέρουμε. Secret Wars, ναι. Σωστό. Αν καταφέρουμε να βγούμε από τα strikes και αν καταφέρουμε να προχωρήσουν οι ταινίες της Marvel κλπ. Τελειώσαν εκείνα, έχουν τελειώσει τα strikes. Ναι, αλλά η Marvel φαίνεται ότι. Θα καθυστερήσουν πάρα πολύ τώρα. Πλέον οι σειρές και ταινίες οι οποίες είναι προγραμματισμένες θα έχουν μια πολύ σημαντική καθυστέρηση. Σωστό. Δυστυχώς. Και θυμάμαι πιο παλιά, τον καιρό που σπουδάζαμε, που πάλι είχε γίνει κάτι παρόμοιο και πολλές σειρές υπέφεραν και χάθηκαν μέσα στο χρονοδιάγραμμα που άλλαξε και επιμηκύνθηκε. Νομίζω με την πιο σημαντική που μου κόστησε εμένα τότε ήταν το Heroes. Αν δεν κάνω λάθος. Το Heroes, ρε φίλε. Ναι, ακριβώς. Ναι. Αυτό θα σου έλεγα τώρα. Περίμενα να τελειώσει την πρόταση για να σου πω για το Heroes. Ναι, πήγε 2 σεζόν ή 3 σεζόν στην αρχή.
Και μετά επέστρεψε λίγο κοτσιρεμένο για να το κλείσουν, να το κάνουν, να το σουλουπώσουν. Και μετά ο κόσμος είχε χάσει πλέον ήδη το ενδιαφέρον του, εννοείται. Πολύ μετά από πόσο καιρό. Και ακόμα μία σειρά, την οποία αξίζει να τη δει ο κόσμος, για τις δύο σεζόν οι οποίες είχαν προλάβει να βγουν και τελικά κυρώθηκε η συνέχεια και μείναμε χωρίς το τέλος, αλλά είναι πολύ ωραία σειρά. Το Pushing Daisies. Αλήθεια, δεν επανήρθε. Όχι. Το έβλεπες? Είχα δει κάποια επεισόδια, για να είμαι ειλικρινής. Δεν το παρακολουθήσα όλον. Δεν ήξερα καν ότι είχε δεύτερη σεζόν, για να καταλάβεις. Όχι, είναι πολύ ωραία δεύτερη σεζόν. Είναι αυτό που λέμε, κοιτάει τα ραδίκια ανάποδα. Αυτό σημαίνει pushing daisies. Από κάτω προς τα πάνω. Από κάτω προς τα πάνω. Λοιπόν, τι έχουμε άλλο? Να συνεχίσω να πω ότι έχουμε ακόμη ένα δώρο αυτήν την εβδομάδα. Ακόμη ένα δωρεάν παιχνίδι. Αυτήν την φορά είναι μέσω της Ubisoft και είναι πάλι αποκλειστικά για τους κατόχους PC. Πρόκειται για το Assassin's Creed Syndicate. Ένας τίτλος ο οποίος είναι πλέον, χρονολογείται πλέον, αν δεν κάνω λάθος, έχει σχεδόν 9-8-9 χρόνια που έχει κυκλοφορήσει. Ακολουθήσαν μετά το Origin, το Odyssey, το Valhalla και το πιο πρόσφατα το Mirage, άρα αντιλαμβάνεστε πόσο παλιό είναι. Αλλά παρόλα αυτά είναι δωρεάν. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο Ubisoft account σας μέσω του Ubisoft Connect και να το κατεβάσετε πάνω στο PC σας μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου. Άρα αυτό θα διαρκέσει για λίγο περισσότερο χρόνο από το Deliverance Mars που αναφέραμε, αλλά δεν πάβει να είναι δωρεάν και να αξίζει να το παίξετε παρότι παλιό. Λοιπόν, το Assassin's Creed, το Syndicate, δεν είναι αυτό που θεωρείται από τους fans το τελευταίο κλασικό Assassin's Creed? Yes. Βέβαια δεν ξέρω αν το Mirage κατάφερε να αλλάξει αυτήν την άποψη, γιατί κακά τα ψέματα, ξέρεις, τόσο σε ύφος όσο και σε gameplay πήγαινε πίσω, παντελώς πίσω, στις ρίζες του, ας το πούμε. Αλλά πράγματι, ναι, το Syndicate αυτόν ήταν το τελευταίο αυθεντικό Assassin's Creed και καταλαβαίνω το γιατί. Και ήταν και πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι, παρόλα τα προβλήματα που αντιμετώπισαν στο launch του, η ιστορία και ο τόπος που διαδραματιζόταν στο παλιό Λονδίνο ήταν πάρα πολλά intriguing, κάτι πολύ πρωτότυπο για τα δρόμενα του Assassin's Creed. Οπότε δωρεάν είναι, δοκιμάστε το. Λοιπόν, γιατί όχι. Γιατί όχι. Λοιπόν, θα πάω στις κυκλοφορίες της εβδομάδας. Έχω δύο να αναφέρω. Η μια δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Πρόκειται για το Batman Arkham Trilogy, το οποίο θα βρει την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου το δρόμο του για το Nintendo Switch. Το συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα για μεγάλους τίτλους, πιο ωριμούς, πιο σκοτεινούς τίτλους που έρχονται στο Nintendo Switch. Και να σου και το Batman Arkham Trilogy, το οποίο φτάνει για το Nintendo Switch. Κάποιος θα περαχτεί και θα μου πει, μα κάτσε, αφού Batman Arkham παιχνίδια είχαμε 3 και όχι 4, sorry, είχαμε 4 και όχι 3, γιατί είναι trilogy? Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση εξαιρείται το Arkham Origins. Θα έχουμε το Arkham Asylum, το Arkham City και το Arkham Knight, καθώς το Arkham Origins, που ήταν το τρίτο κατά σειρά παιχνίδι που είχε κυκλοφορήσει από άλλη εταιρεία και όχι από αυτή, μάλιστα, και όχι από αυτή που μας πρόσφερε τους άλλους 3 τίτλους, τους οποίους και μαζεύει σε μια ωραία συλλογή για το Nintendo Switch. Λίγο γκρίμα, ενώ παρόλο που ήταν από άλλον distributor μπορούσε να μπει και να είναι Quattrology, να είναι όλα τα παιχνίδια Arkham κάτω από την ίδια ομπρέλα, αλλά δεν πάβει να είναι αξιόλογα και τα τρία και να σας προτείνω να τα παίξετε εάν δεν το έχετε παίξει μέχρι στιγμής. Το φαινόμενο αυτό με τις διαφορετικές εταιρείες και τα παιχνίδια ισχύει και για ταινίες που βγαίνουν μερικές φορές συλλογή και λείπει κάποια ταινία από μέσα, επειδή η συγκεκριμένη ταινία ναι μεν ανήκει στο σύμπαν των ταινιών και είναι μια συνέχεια κάποιας ταινίας, απλά είχε βγει από άλλη εταιρεία. Ναι. Θυμάμαι για το Silence of the Lambs έγινε λόγος, βγήκανε κάποιες ταινίες, κάποια ταινία είναι από άλλη εταιρεία, άρα δεν μπήκε στο box set της σιωπής των αμνών των ταινιών που βγήκανε μετά, τέλος πάντων. Και να πούμε όμως και για το Batman την τριλογία, ότι αν δεν κάνω λάθος, και θα το τσεκάρουν και αυτοί που θα το αγοράσουν, που θα πάνε σε καταστήματα, ότι μόνο το πρώτο παιχνίδι είναι στο κασετάκι. Τα άλλα δύο θα είναι σε download. Θέλεις να πεις, είναι πρώτο, δεν καταφέραν να φτιάξουν μια γκαζέτα η οποία να τα χωρεί όλα πάνω. Και δεύτερο, είπαν, ξέρεις, παρά να κάνουμε τρεις τίγες και να βάλουμε τρεις διαφορετικές κατητούες, ας βάλουμε μόνο μια. Φαντάστηκες για να αυξηθεί το κόστος? Όχι, 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 όχι. Λοιπόν, να κοιτάξουν, το έχω διαβάσει αυτό το πράγμα στην ανακοίνωση του παιχνιδιού, τότε που το είχαμε συζητήσει ξανά πριν
πριν κάποιους μήνες. Μπορεί να άλλαξε κάτι, να μην σας παραγωγώ τώρα στο λαιμό μου. Τσεκάρετε πρώτα να δείτε αν όντως είναι έτσι. Αν συμφωνείτε, προχωράτε. Αν δεν συμφωνείτε, τα παίρνετε όλα ψηφιακά. Και τέλος. Μάλιστα. Και ενώ πραγματικά. Αν το πλάνο είναι το έχω το κουτί με το ένα μέσα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ο δεύτερος τίτλος που αξίζει να αναφέρουμε για κυκλοφορία αυτές τις μέρες, πάλι την Παρασκευή, είναι το The Lost Legends of Redwall, The Scout Anthology. Το The Legends of Redwall, το Lost Legends of Redwall βασίζεται πάνω σε μια σειρά βιβλίων, πολύ παλιά σειρά βιβλίων, από το 1986, αν δεν κάνω λάθος, που είχε ξεκινήσει, του Brian Jack, και είχαμε δει κι άλλη κυκλοφορία σε παιχνίδι από αυτόν, εμπνευσμένο από αυτόν, το The Lost Legends of Redwall, το οποίο είναι επεισοδιακά παιχνίδια τα οποία φέρνουν τα βιβλία σε ζωή, σε video games. Είχαν κυκλοφορήσει αρχικά αποκλειστικά για τα PCs, το Mac, το Mac OS και το Xbox. Αυτή τη φορά το Lost Legends of Redwall The Scout Anthology θα έρθει για PC, PS5 και Xbox Series X. Και θα φέρει μια καινούργια ιστορία για πρώτη φορά από το 2011. Λέει ότι θα αναπτύξει μια νέα διαφορετική ιστορία στον κόσμο του Redwall. Για όσους είναι φαν της σειράς των βιβλίων ή θέλουν να δοκιμάσουν έναν, φαίνεται αξιολάτρευτο το παιχνίδι, καθώς οι πρωταγωνιστές είναι ποντικάκια και αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν κακοί έχιδνες και νυφίτσες και τέτοια. Φαίνεται να έχει έναν ύφος πειρατικό μέσα, καθώς τα σπαθιά που κρατάνε και οι ενδυμασίες τους αυτό δείχνουν, και έχει πολύ puzzle element, ενώ και έναν πολύ ωραίο παραμυθάκι από πίσω, το οποίο αντιλαμβάνεστε ταιριάζει για όλη την οικογένεια. Αυτές είναι οι προτάσεις μου για την εβδομάδα, ενώ τα highlights της κυκλοφορίας, και θα πάμε τώρα έτσι πολύ εντάχει στα λεπτά μας απομένουν να πούμε μια-δυο ειδησούλες. Το πρώτο είναι ότι φημολογείται πως θα κυκλοφορήσει στις αρχές του 2024 το The Division Heartland. Για όσους δεν γνωρίζουν, το Division είναι μια πολύ πετυχημένη σειρά παιχνιδιών της Ubisoft, που είχαμε δει το πρώτο και το δεύτερο να έρχονται στη, να παίρνουν σάρκαν και οστά. Βασίζονται πάνω σε μυθιστορήματα του Tom Clancy, πολύ γνωστός και από το... Το skateboard. Και το... Όχι ρε! Όχι! Όχι, όχι! Το Tom Clancy, το Rainbow Six! Το Rainbow Ποιος είναι εκείνος με το skateboard? Απαναγιά μου, εδώ το έχω. Λοιπόν, για να μην γίνω ρεζίλη, ο Tom Clancy γίνεται το skateboard. Εντάξει, πες ότι είναι και το skateboard. Αν και δεν είναι, πες ότι είναι και το skateboard. Λοιπόν, πώς το λέει, θα με κάνεις να ανοίξω την βιβλιοθήκη τώρα να το βρω. Όχι, αυτό θα κάνει πολύ ωραίο βίντεο στο Instagram. Ναι, εσείς που ξέρετε Tony Hawk. Tony Hawk ο skateboarder, ναι. Γιατί προς η πράσπιση δική μου, ούτε το ένα έπαιξε. Για δεν είμαι φαν το παιχνιδιό με το skateboard, ούτε το Division. Δεν το έχω παίξει ποτέ, δεν με τραβάει. Κατανοητό. Το Division, αν δεν κάνω λάθος, είναι first person. Είναι third person, αλλά είναι shooter, και μάλιστα στο 2, αν δεν κάνω λάθος, το είχαν παρακάνει με το element του ότι πρέπει να είσαι online, κάτι έτσι, και δεν πήγε τόσο καλά όσο πήγε το πρώτο. Όπως και να έχει, θα έρθουν τώρα να μας φέρουν το Heartland, το οποίο θα διαδραματίζεται μέσα στο σύμπαν του The Division. Η ιδέα του The Division είναι πολλά ωραία, η αλήθεια να λέγεται. Είναι ότι κάτι έχει γίνει και υπάρχουν διάφοροι agents, άνθρωποι της καθημερινότητας, οι οποίοι είναι agents σε αυτόν τον Division, το οποίο δεν γνωρίζει κυβερνήσεις, δεν γνωρίζει τίποτα. Το μόνο που γνωρίζει είναι την προστασία των αθών και την επιβίωση του είδους, κάπως έτσι. Είναι ωραία ιδέα σαν δομή του παιχνιδιού. Το Heartland θα είναι free to play, σε παρακαλώ, θα έρθει και θα διαδραματίζεται σε αυτόν τον κόσμο και θα έρθει να μας φέρει μια mixing PvP, player versus player και player versus environment. Θα υπάρχουν κάποιες ιστορίες, κάποια πράγματα να κάνετε, αλλά και θα μπορείτε να παίξετε και εναντίον άλλων παιχτών. Αρχές του 24. Παραμένοντας σε αυτό αυτά που δεν είμαστε σίγουροι, αλλά είναι ωραία νέα να μοιραζόμαστε, είναι ότι ένα κατάστημα κατά λάθος αποκάλυψε την ημερομηνία έναρξης των pre-orders του GTA 6. Έχουμε αναφέρει ότι περιμένουμε πώς και πώς να δούμε το teaser trailer
του παιχνιδιού, του πολυπόθητου αυτού τίτλου στα Game Awards την επόμενη Πέμπτη, το επόμενη Πέμπτη τα μεσάνυχτα. Ένα κατάστημα λοιπόν με την επικοινωνία μέσω ενός ανθρώπου που ο οποίος ζητούσε περισσότερες πληροφορίες, ανάφερε ο πολιτής ότι θα είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία στις 12 Δεκεμβρίου του 2023. Πράγμα το οποίο δεν με εκπλήσει, καθώς είναι λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του teaser και από ό,τι αντιλαμβάνουμε, οι προπαραγγελίες πολλές φορές μπορεί να είναι και 6 μήνες και ένα χρόνο μετά. Δεν σημαίνει ότι θα το δούμε σύντομα στις αρχές του 24, αλλά θα έλεγα έτσι περί το Σεπτέμβριο του 24 θα έκανε νόημα να κυκλοφορήσει μέχρι τότε. Θα ξέρουμε σίγουρα περισσότερα στις 7 Δεκεμβρίου. Και να πούμε επίσης ότι το A Plague Tale Requiem, σε μια ανακοίνωση της εταιρείας της Focus Entertainment, η οποία το έφτιαξε το παιχνίδι, που μοιράστηκαν ένα μεγάλο ευχαριστώ στους οπαδούς του παιχνιδιού, καθώς είχε ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια πωλήσεις του παιχνιδιού, ανάφερε ότι είμαστε στη χαρούμενη θέση να πούμε ότι ανανεώνουμε τη συνεργασία μας με το Asobo Studio, την εταιρεία με την οποία το κυκλοφόρησαν, για ακόμη έναν ενθουσιασμό. Project. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι το τρίτο στη σειρά A Plague Tale, αλλά μπορεί να είναι ένας καινούριος τίτλος, αλλά δεν θα με έκπλησε να είναι η συνέχεια, καθώς οι δύο ήρωες, τα δύο αδέρφια που παίζουν μέσα στο παιχνίδι, έχουν ακόμα να ζήσουν πολλά και οι δύο είχαν επιβιώσει, άρα μπορούν να συνεχίσουν. Και τέλος, έτσι ένα τελευταίο, γιατί νομίζω το έχουμε το χρόνο. Λοιπόν, είναι ότι ανακοινώθηκε μέσω ρεπορτάζ ότι το επόμενο Call of Duty που θα κυκλοφορήσει το 2024 θα είναι το Black Ops 6 Gulf War. Θα φύγουμε λοιπόν από το Modern Warfare, το οποίο είχαμε δει στις τελευταίες τρεις πιο πρόσφατες κυκλοφορίες που διαδραματίζεται στο σήμερα συν κάποια χρόνια στο μέλλον, σε μια φανταστική τωρασινή πραγματικότητα, και θα πάμε πίσω στον πόλεμο του κόλπου. Μιλούμε δηλαδή αρχές της δεκαετίας του 90 στο Ιράκ, με την Αμερική και όλους να πολεμούν εκεί, το Pigs Bay κλπ. Όλη αυτή την ιστορία. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση, καθώς είναι η πρώτη φορά που το Call of Duty θα επισκεφτεί αυτή την εποχή και δεν είμαι σίγουρος αν την έχουμε δει, αν έχουμε πάει καν σε αυτή την περιοχή. Θυμάμαι παιχνίδια του ύφους Delta Force στο παρελθόν ότι ήταν εκεί, ότι διαδραματιζούνταν σε αυτήν την περιοχή, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν ήταν σε αυτήν την περίοδο. Οπότε θα είναι μια ενδιαφέρουσα προσθήκη στην κάμα του Call of Duty. Πολύ ωραία. Νομίζω αυτά. Αν πρέπει να πω και κάτι έτσι αστείο, είναι ότι ο Geoff Keighley, ο παρουσιαστής του The Game Awards, που θα δούμε και θα πούμε περισσότερα για αυτά την επόμενη εβδομάδα, που θα διαδραματιστούν την ερχόμενη Πέμπτη, ανακοίνωσε ότι η ασφάλεια φέτος στα The Game Awards θα είναι ενισχυμένη. Και ο λόγος είναι γιατί. Θυμάσαι τι έγινε πέρσι. Και πέρσι και τον Αύγουστο που μας πέρασε στο Summer Game Fest, κάποιος βγήκε στη σκηνή και ανακοίνωσε κάτι άσχετο με τα Game Awards, φώναξε κάποια συνθήματα κλπ. Μας έτυχε δύο φορές αυτό, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι ξέρεις. Κάμε κάτι, ρε φίλε. Έχει γίνει, ας συγκρατήστε τον κόσμο. Λογικά φοβούνται μην πεταχτεί κανένας και πει κανένα σύνθημα για τον πόλεμο στο Ισραήλ. Ναι, αυτό είναι. Που κάνει το Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Ναι. Ναι, αυτό σίγουρα είναι το χειρότερο, ας πούμε, αλλά και κάτι υβριστικό, κάτι το οποίο ξέρεις, κλέβει το spotlight. Είναι η μέρα των παιχνιδιών, είναι η μέρα των παραγωγών, σίγουρα. Είναι η μέρα που θέλει ο κόσμος να χαλαρώσει, να διασκεδάσει. Αντιλαμβάνομαι όλα τα κακά που γίνονται στον κόσμο και εδώ που τα λέμε εμείς με ευδιαθεσία και μοιραζόμαστε όλα αυτά τα γέλια κλπ. Για παιχνίδια, είναι για να ξέρεις, να ομορφήσουμε λίγο την πραγματικότητα. Είναι άσχημος ο κόσμος δυστυχώς και τα παιχνίδια είναι μια διέξοδος για να μπορείς να ξεφύγεις κάποιες φορές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σταματούμε να σκεφτόμαστε και να συμμεριζόμαστε τον πόνο που διαχύεται παντού, δυστυχώς. Μακάρι να ήταν αλλιώς. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε όλα restart όπως το ένα παιχνίδι και να γίνονταν όμορφα. Πολύ ωραίο για το κλείσιμο. Πολύ ωραίο. Ήταν ο Ζακ των Cyprus Gamer, cyprusgamer.com, η gaming ιστοσελίδα, κυπριακή ιστοσελίδα που ασχολείται αποκλειστικά με τα video games, παρουσιάσεις, reviews, unboxings, gameplays, όλα εκεί και καθημερινά νέα εννοείται. Η ομάδα των Cyprus Gamer ανανεώνει καθημερινά την ιστοσελίδα και τα παιδιά έχουν και το δικό τους podcast σε όλες τις πλατφόρμες, ειδικά στο YouTube με βίντεο, τους οποίους βλέπετε και τους τρεις κάθε φορά που συνομιλούν για gaming θέματα κάθε φορά. Λοιπόν, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, Πέμπτη, στην κανονική μας την ημέρα αυτή τη φορά, κανονική ώρα 4:40, με τον Ζακ, τον Cyprus Gamer. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Καλό ταξίδι και γεια χαρά σε όλους.
Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Το Prime Time Gaming φέρνει κοντά μας με ταχύτητες φωτός το δίκτυο οπτικών ινών της Epic, Epic Fiber.